Η αξία της μεταβολικής υγείας, το χτίσιμο ενός καλού ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο λειτουργεί σαν δυνατή άμυνα προστασίας και θωράκισης απέναντι στις ιώσεις αλλά και τον κορονοϊό, τονίζεται από τους ειδήμονες στον τομέα της αγροτοδιατροφής και της καλής υγείας. Τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες, σύμφωνα με τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, καθηγητή φυσιολογίας ζωικών οργανισμών, που πατώντας πάνω τους, κάποιος μπορεί να δημιουργήσει μια καλή βάση για ένα γερό ανοσιακό σύστημα. Τα ζυμωμένα γαλακτοκομικά και κυρίως το πρόβιο και το κατσικίσιο γιαούρτι και ξινόγαλο που συμβάλλουν στην δημιουργία του καλού μικροβιώματος του εντέρου και επηρεάζουν θετικά τις λειτουργίες του εγκεφάλου, τα φυλλώδη λαχανικά καθώς και τα δημητριακά ολικής αλέσεως. Έχει αποδειχθεί ότι η μεταβολική υγεία συμβαδίζει με την κατανάλωση ζυμωμένων γαλακτικών κομικών και κυρίως κατσικίσου και πρόβιο γιαούρτι, αριάνι, κεφίρ και ξινόβαλα, και μάλιστα το κατσικίσου και το πρόβιο με πέτσα, διότι η πέτσα που τρώμε, που κάποτε θεωρείται ανθυγιεινή, είναι πλέον η καλύτερη τροφή για τα καλά βακτήρια του εντέρου, τα οποία χτίζουν το καλό μικροβίωμα και το οποίο έχει μεγάλη σχέση με το ανοσιακό μας σύστημα και γενικότερα με πάρα πολλές λειτουργίες, όπως είναι και οι λειτουργίες του εγκεφάλου. Άρα η πρώτη μεγάλη κατηγορία τροφίμων στην οποία πατάει η μεταβολική υγεία, η οποία καταπολεμάει τις ιώσεις και τον κορονοϊό, είναι αυτή. Δεύτερον, είναι τα φυλλώδη λαχανικά, δηλαδή λαχανικά με φύλλα, μαρούλια και όλα τα συναφή λάχανα, τα οποία έχει φανεί ότι βοηθάνε πάρα πολύ και το μικροβίωμα του εντέρου, αλλά και γενικότερες λειτουργίες μέσα στο σώμα. Και τρίτη μεγάλη κατηγορία είναι τα δημητριακά ολικής άλεσης. Άρα αυτές οι τρεις κατηγορίες θα πρέπει να αποτελούν τη βάση της διατροφής μας την περίοδο που έχουμε κάποια θέματα. Τα ωφέλη της ελληνικής δίαιτας που αποδεικνύεται θησαυρός, ο σωστός ύπνος και η άθληση παίζουν ρόλο πρωταγωνιστικό στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση όποιας μορφής ιού, ενώ και τα επαρκή ποσοστά βιταμίνης D που απαραίτητα κάποιος πρέπει να συγκεντρώνει καθημερινά με έκθεσή του στον ήλιο, είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την καλή υγεία και ευεξία. Η ισορροπημένη διατροφή είναι η καλύτερη άμυνα του ανθρώπου και του οργανισμού μας απέναντι σε προκλήσεις, είτε είναι ιατρογενής, είτε είναι προκλήσεις που προέρχονται από εργασία ή άθληση. Για κάθε κατηγορία πολίτη, για κάθε άνθρωπο, νομίζω ότι η δίαιτα είναι αυτή η οποία χτίζει ουσιαστικά τον οργανισμό, ενισχύει τον νοσοποιητικό, σε συνδυασμό πάντοτε και με τον ύπνο, έτσι, γιατί και η ξεκούραση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ιδιαίτερα η καλή ξεκούραση, ο καλός ύπνος, ο βαθύς ύπνος όπως λέμε. Οι κυβερνήσεις οφείλουν ιδιαίτερα σε καιρούς πανδημίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, να θέσουν τους επιστήμονες και τις γνώσεις που μπορούν οι ίδιοι να προσφέρουν στον πληθυσμό, προκειμένου να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να συναρτήσουν την μεταβολική υγεία στην πράξη με ένα καλό ανοσοποιητικό σύστημα υγείας. Οι κυβερνήσεις αυτή την περίοδο να ενημερώσουν τον κόσμο και να μπορέσουν να τον βοηθήσουν να κάνει μια καλή. Ένα καλό νοσοποιητικό σύστημα, το οποίο θα είναι συμβατό με τη μεταβολική του υγεία. Δυστυχώς αυτό το πράγμα στην Ελλάδα δεν έχει γίνει.